Τι θα συμβεί στο σώμα αν πίνετε τσάι με καλέντουλα? Το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις καταλάβω συμπτώματα γρήπης και γενικά ίωσης είναι να ετοιμάσω ένα τσάι με καλέντουλα, εχινάκια και θυμάρι ή ρίγανη, προσθέτοντας επιπλέον μέλι και λεμόνι. Το τσάι με καλέντουλα παρασκευάζεται προσθέτοντας ζεστό νερό στα μέρη του φυτού, όπως σας έχω αναφέρει στο βίντεο με τα λάθη που κάνουμε όταν ετοιμάζουμε τσάι. Παρά την ελαφρώς πικρή γεύση του, το τσάι με καλέντουλα θεωρείται ένας παραδοσιακός τρόπος φυσικής θεραπείας. Είναι ένα από τα πιο φημισμένα βότανα στη δυτική βοτανοθεραπεία και χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια λόγω των θεραπευτικών χαρακτηριστικών της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, επειδή εκτός από ένα πολύ όμορφο καλοπιστικό φυτό, η καλέντουλα ή κατηφές όπως λέγεται αλλιώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσάι, έλαιο απλό ή εθέριο, σαν αληφή αλλά και βάμα. Η βοήθειά της είναι αδιαμφισβήτητη και άπειρες μελέτες και έρευνες γίνονται συνεχώς για να αποκαλυφθούν όλες οι θεραπευτικές της ιδιότητες για τον οργανισμό και την επιδερμίδα μας. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα ανακαλύψετε τι θα συμβεί στο σώμα αν πίνετε τσάι με καλέντουλα, αλλά και πώς μπορεί να βοηθήσει η αληφή και το βάμα καλέντουλα στην επιδερμίδα μας. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Νούμερο 1. Προσφέρει στον οργανισμό πλήθος αντιοξειδωτικών. Τα αντιοξειδωτικά είναι ευεργετικές ενώσεις που εξουδετερώνουν τις βλαβερές επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες στο σώμα μας. Η καλέντουλα διαθέτει αρκετά ισχυρά αντιοξειδωτικά, συμπεριλαμβάνοντας τα φλαβονοειδή, τις πολυφενόλες και τα καροτενοειδή, ενώ προσφέρει επιπλέον αντιφλεγμονώδεις ενώσεις για την καταπολέμηση των χρόνιων φλεγμονών που συνδέονται με πολλά προβλήματα υγείας, όπως είναι η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο και ο διαβήτης τύπου 2. Νούμερο 2. Βοηθάει στην επούλωση του έλκους και των πληγών του δέρματος. Το εκχύλισμα καλέντουλας που βρίσκεται στο έλαιό της, στις αληφές και τα βάματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά στην επιδερμίδα για τη θεραπεία πληγών και ελκών. Μπορείτε επίσης να βρέξετε ένα βαμβακερό πανί με τσάι καλέντουλας και να το αφήσετε για λίγη ώρα στο δέρμα σας, επειδή έρευνες έδειξαν ότι το εκχύλισμα καλέντουλας μπορεί να ρυθμίσει ορισμένες πρωτεΐνες που βοηθούν στην επούλωση τραυμάτων. Μία μελέτη μάλιστα σε δοκιμαστικούς σωλήνες διαπίστωσε ότι το εκχύλισμα καλέντουλας αύξησε την ποσότητα του κολαγόνου στις πληγές καθώς επουλώνονταν, βοηθώντας στο σχηματισμό νέου δέρματος. Σε μία άλλη μελέτη 12 εβδομάδων σε 57 άτομα, το 72% από όσους έλαβαν εκχύλισμα καλέντουλας εμφάνισαν πλήρη επούλωση των ελκών στις φλέβες των ποδιών τους, ενώ σε άλλη έρευνα 30 εβδομάδων σε 41 ενήλικες με έλκη ποδιών που σχετίζονται με το διαβήτη, το 78% των συμμετεχόντων πέτυχαν πλήρες κλείσιμο τραύμα μετά από καθημερινή θεραπεία με σπρέι καλέντουλας. Είναι ευεργετική για κάθε επούλωση πληγών που μπορεί να χρειαστείτε, όπως τσιμπήματα εντόμων, μόλοπες, φουσκάλες, κοψίματα, ερυθρότητα και εγκάβματα. Η τοπική εφαρμογή αληφής ή βάματος με καλέντουλα χρησιμοποιείται για να διατηρεί τις πληγές καθαρές και να βοηθάει στην ανάπτυξη νέων ιστών και στη γρήγορη επούλωση των τραυμάτων. Νούμερο 3. Μπορεί να καταπολεμήσει ορισμένα καρκινικά κύτταρα. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχει η καλέντουλα μπορούν να προσφέρουν αντικαρκινικά αποτελέσματα και μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνες έδειξαν ότι τα αντιοξειδωτικά της μπορούν να καταπολεμήσουν τη λευχαιμία, το μελάνωμα, τον καρκίνο στο παχυέντερο και στο πάγκρεας. Οι έρευνες δείχνουν ότι το εκχύλισμά της ενεργοποιεί πρωτεΐνες που σκοτώνουν καρκινικά κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα αποκλείουν άλλες πρωτεΐνες που διαφορετικά θα έπαιζαν επίσης ρόλο στον κυταρικό θάνατο, όμως προς το παρόν λείπουν οι έρευνες στον άνθρωπο. Νούμερο 4. Μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό με τις αντιμυκητιακές και αντιμικροβιακές στις ιδιότητες. Το εκχύλισμα καλέντουλας είναι γνωστό για τις αντιμυκητιακές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες και σε μία μελέτη αποδείχθηκε αποτελεσματικό έναντι 23 στελεχών του μύκητα καντίντα που μπορεί να προκαλέσει στοματικές, κολπικές και δερματικές λοιμώξεις. Μία άλλη μελέτη έδειξε ότι αναστέλει την ανάπτυξη της λεϊσμάνιας, που είναι μία ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει πληγές στο δέρμα ή να επηρεάσει εσωτερικά όργανα όπως η σπλήνα, το σηκώτη και ο μυελός των οστών. Νούμερο 5. Βοηθάει σε καλύτερη στοματική υγεία. Η καλέντουλα μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία των στοματικών παθήσεων, όπως η ουλίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή των ούλων και είναι μία από τις κοινές στοματικές ασθένειες. Σε μία εξάμηνη μελέτη σε 240 άτομα με ουλίτιδα, όσοι έλαβαν στοματικό διάλειμμα καλέντουλας παρουσίασαν μείωση 46% στα επίπεδα φλεγμονής τους, ενώ μία μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι το στοματικό διάλειμμα με βάση την καλέντουλα μείωσε τον αριθμό των μικροοργανισμών στα υλικά των ραμών.
προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στην εξαγωγή δοντιών. Νούμερο 6. Μπορεί να βελτιώσει την υγεία του δέρματος. Η καλέντουλα χρησιμοποιείται συνεχώς σε καλλυντικά, συμπεριλαμβάνοντας τις κρέμες και τις αλυφές. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι το εκχύλισμά της μπορεί να ενισχύσει την ενυδάτωση του δέρματος και να διεγείρει τη σφριγγυλότητα και την ελαστικότητά του, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τα σημάδια γύρανσης. Αυτό είναι πιθανότατα αποτέλεσμα της αντιοξειδωτικής δράσης της καλέντουλας, η οποία μπορεί να μειώσει τη βλάβη του δέρματος που προκαλείται από το οξειδωτικό στρες, ενώ τα αντιλιακά που παρασκευάζονται με λάδι καλέντουλας μπορούν να προστατεύσουν από το ηλιακό έγκαυμα. Μία μάλιστα μελέτη 10 ημερών σε 66 παιδιά με εξάνθημα από πάνα διαπίστωσε ότι η αλυφή καλέντουλας μπορεί να λειτουργήσει σαν μία ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία. Νούμερο 7. Θεραπεύει έλκη και αιμορροίδες. Σε μελέτες που έγιναν για πληγές αργής επούλωσης και διάφορα εκτεθειμένα έλκη, διαπιστώθηκε ότι οι αλυφές με βάση την καλέντουλα βοήθησαν στη γρηγορότερη βελτίωση και επούλωσή τους. Μπορεί να είναι επίσης αποτελεσματική στην καταπολέμηση των αιμορροίδων, ενώ έρευνες δείχνουν ότι όταν πίνεται σαν τσάι μπορεί να βοηθήσει στα συμπτώματα του δωδεκαδάκτυλου και του γαστρικού έλκους. Η καλέντουλα συμβάλλει στον καθαρισμό του αίματος, βοηθώντας στη λοιμώδη υπατήτηδα, στις γαστρεντερικές διαταραχές, στους σπασμούς και το έλκος στομάχου, στην αιματουρία, στη διάρρεια και στις υπατικές διαταραχές. Η αλυφή και το βάμα της ή το έκχυμά της μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη φλεβίτιδα, στα κυρσώδη έλκη όπως ανέφερα και πιο πάνω, στα κρυοπαγήματα, στις μυκητιάσεις όπως είναι το πόδι του αθλητή, σε πληγές στο σώμα λόγω μακροχρόνιας κατάκλυσης, σε μελανώματα, σε σκασμένες πατούσες και σε πανάδες. Η αλυφή καλέντουλας είναι εξαιρετική για κάθε ουλή επειδή ανανεώνει άμεσα τους ιστούς και αν χρησιμοποιηθεί σε πληγές εγχείρησης και ειδικά σε μεγάλες όπως είναι μετά από αφαίρεση στήθους, μειώνει σημαντικά τον πόνο και βοηθάει να κλείσουν σωστά και γρήγορα οι πληγές. Η καλέντουλα γενικά θεωρείται ασφαλής για χρήση, αλλά ενώ μπορεί να βελτιώσει την υγεία του δέρματος σε ορισμένα άτομα, σε κάποια άλλα μπορεί να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση. Θα πρέπει λοιπόν πριν τη χρησιμοποιήσετε να ελέγξετε την αντίδραση του δέρματος βάζοντας μια μικρή ποσότητα αρχικά από το προϊόν που πήρατε με βάση την καλέντουλα για να είστε σίγουροι. Επιπλέον, ίσως να είναι καλύτερα να αποφεύγετε τα προϊόντα καλέντουλας όταν είστε έγκυος, ενώ μια ανασκόπηση 46 μελετών έδειξε ότι η καλέντουλα μπορεί να επηρεάσει τα ηρεμιστικά και τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, οπότε αν παίρνετε κάποιο από αυτά, ίσως θα πρέπει να αποφύγετε το τσάι της. Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας είναι το καταλληλότερο άτομο να ρωτήσετε πριν να χρησιμοποιήσετε την καλέντουλα είτε σαν τσάι, είτε σαν αλυφή ή βάμα. Εσείς γνωρίζετε για τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό και την επιδερμίδα μας η καλέντουλα? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Η καλέντουλα είναι ένα ανθοφόρο φυτό που περιέχει πολλές ευεργετικές φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθώντας σημαντικά στην επούλωση πληγών και στη βελτίωση της επιδερμίδας μας. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, χαρούμενο Πάσχα και να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!